Σεβασμιότατε, πρόεδρε, κύριε πρόεδρε του Βακούφ, πρόεδρε του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αντιδημάρχη, δημοτική σύμβουλη, σχολική σύμβουλος, τοπική σύμβουλη, αγαπητοί γονείς, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Κυρία Διευθύντρια, διδάσκοντες, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στο ανακαινισμένο ιστορικό δημοτικό του Πλατανίου, που θα σας φιλοξενήσει για το υπόλοιπο της σχολικής σας χρονιάς. Αυτό εδώ το σχολείο δεν θέλει, και ούτε εμείς επιδιώξαμε, να συγκριθεί με το σχολείο της Ιπποκράτους Κοραή. Αυτό το σχολείο θέλει απλά και γι' αυτό προσπαθήσαμε κι εμείς, επιδιώκει να βρει ένα χώρο στην καρδιά σας και να βρει ένα χώρο αργότερα στις καλές αναμνήσεις σας. Βέβαια, τα παιδιά της έκτης είναι τα παιδιά που θα τελειώσουν από εδώ το δημοτικό. Σε αυτούς να ευχηθούμε να έχουν την ανάμνηση φεύγοντας αργότερα στη ζωή τους ότι τελείωσαν το δημοτικό σε ένα μικρό σχολείο στο Πλατάνι, ένα συμπαθητικό σχολείο όμως, το οποίο ξαναγεννήθηκε για χατήρι τους και για να κάνει όσο καλύτερη την διαμονή τους εδώ. Το μόνο που θέλει αυτός ο χώρος, το μόνο που ζητά αυτό το σχολείο, δεν ζητά τίποτα άλλο, ζητά το σεβασμό όλων μας. Και νομίζω ότι πρέπει να τα αποκριθούμε. Σας ευχαριστώ, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο και θέλουμε να τον παρακαλέσουμε ότι επειδή οι ανάγκες μας δεν τελειώνουν ποτέ, να τον έχουμε πάντα έτσι στο πλευρό μας. Να σας πω ότι για εσάς τους γονείς, γιατί για τα παιδιά έχει μεριμνήσει ο Σύλλογος και θα πάρουν το κέρασμά τους σαν έκπληξη όταν μπουν στις τάξεις, έχει μεριμνήσει λοιπόν και γι' αυτό ο Πρόεδρος και έχει εδώ ένα μπουφέ φεύγοντας να κεραστείτε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Για το καυτό θέμα τώρα της μετακίνησης, όπως είδατε είναι εδώ και ο κύριος Πιστικάκης, υπεύθυνος της αστικής συγκοινωνίας, θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν έχουμε τηλέφωνο προς το παρόν για να επικοινωνείτε μαζί μας. Πριν φύγετε και αφήσετε τα παιδιά σας, περάστε από τα τμήματα της τάξης τους να δηλώσετε για τη μεταφορά τους. Η προϋπόθεση είναι η εξής. Για να τακτοποιηθούν και τα δρομολόγια με βάση τα δικά μας προγράμματα, ότι τα παιδιά απαραίτητος θα συνοδεύονται και δεν θα μπαίνουν μόνα τους και ασυνόδευτα με το λεωφορείο, που είναι έτοιμο να ξεκινήσει και από αύριο. Τα είπα σωστά, κύριε Πιστικάκη? Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε? Εντάξει. Αυτό είναι το ένα και αύριο, από αύριο, πολύ σημαντικό, σας παρακαλώ πολύ, κοιτάξτε το θέμα, το πώς θα φέρνετε τα παιδιά, πού θα τα αποβιβάζετε, για να μην έχουμε πρόβλημα κυκλοφοριακό. Η είσοδος και η έξοδος θα είναι μόνο από την οδό Θράκης. Αυτή θα είναι μόνιμα κλειστά και καταλαβαίνετε για ποιους λόγους. Ανοίξαμε σήμερα επειδή ήμασταν πολλοί, αλλά η πόρτα θα κλείσει και θα είναι μόνο η είσοδος από δίπλα. Από εκεί λοιπόν οτιδήποτε χρειαστείτε, από εκεί θα μπαίνουν μικροί και μεγάλοι. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους σας. Καλή συνέχεια. Παιδιά, καλά μαθήματα, με υγεία. Να είστε καλά.